να αφήσουμε την Επιτροπή να κάνει τη δουλειά της όπως την έκανε και στέλνω ένα καθαρό μήνυμα. Ουδείς θα βρει εξυλαστήρια θύματα στους δημόσιους λειτουργούς που με περίσσευμα αισθήματος καθήκοντος επιτέλεσαν αυτή την ύψιστη υποχρέωση προς το δημόσιο. Μπορεί να μην τους αρέσει που για πρώτη φορά θα βάλουν το χέρι στην τσέπη για να πάρουν τις άδειες, αλλά αυτή η διαδικασία έτσι θα ολοκληρωθεί. Έναν αριθμό σας πω, 300 εκατομμύρια κύριε Φωτήλα. Παραλάβαμε μία κατάσταση ζούγκλας, αρρύθμιστη και με δυσμενή συσχετισμό δυνάμεων αυτής της επιχειρηματικής ελίτ έναντι της πολιτικής. Θα πρέπει να μας πούνε οι προκάτοχοί μου, αυτοί που κατέχανε αυτό το χαρτοφυλάκιο, γιατί δεν καταλογίζανε τους φόρους που προέβλεπαν οι ψηφισμένοι νόμοι. Το φόρο διαφήμισης και τα τέλη χρήσης συχνοτήτων. Ποιος τους πίεσε? Ποιος κράτησε στο τραπέζι τους απάνω ανυπόγραφα τα χαρτιά αυτά? Γιατί εμείς καταφέραμε να εισπράξουμε 50 εκατομμύρια από την αρχή του 2015 και είναι καταλογισμένα άλλα τόσα? Και τώρα 250 εκατομμύρια για τις άδειες. Τελειώνει, νομίζω, ο κύκλος της προσπάθειας δημιουργίας εντυπώσεων. Ολοκληρώνεται η διαδικασία και νομίζω ότι η επόμενη μέρα της τηλεόρασης θα μας κάνει να θυμόμαστε έτσι αυτά τα επεισόδια και αυτά τα σπαρταρίσματα τα τηλεοπτικά με έτσι ένα μηδίαμα και λίγη πικρία για όσους από εμάς έχουν ακούσει τα εξαμάξεις και για το ίδιο τους το πρόσωπο και για την οικογένειά τους. Ευχαριστώ ορεινούς υπερθεματιστές. Κύριε Υπουργέ, αυτό είπατε, για οριστικούς. Είπατε δεν είναι οριστικοί ακόμα. Παρακαλώ κι εγώ. Για την ανοχή και συγγνώμη από το σώμα. Είναι οριστικοί υπερθεματιστές. Τι σημαίνει οριστικός υπερθεματιστής? Σημαίνει ότι έχει κηρυχθεί οριστικά ως αυτός που κατέθεσε την υψηλότερη προσφορά. Δεν είναι αδιούχος, κύριε. Ακούστε, κύριε Φωτήλα. Δεν είναι κάτοχος άδειας αυτή τη στιγμή. Δεν έχει εκδοθεί η υπουργική απόφαση που του αποδίδει άδεια. Αυτό έχει και άλλες προϋποθέσεις. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι κύριοι τους οποίους υπερασπίζεστε αυτή τη στιγμή, εξασκώντας όλα τους τα νόμιμα δικαιώματα, έχουν καταθέσει ενστάσεις απέναντι στην απόφαση της Γενικής Γραμματείας για την ανακήρυξη των οριστικών υπερθεματιστών. Η Επιτροπή Ενστάσεων θα ασχοληθεί με αυτά. Θα πρέπει να καταβάλουν το τίμημα και όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, τότε θα τους αποδοθεί άδεια. Μάλιστα, είναι μάλιστα κύριε Υπουργέ. Δεν είναι αδιούχοι. Μία συμβουλή. Τις περούκες που βρήκατε στην Αμερική, μην τις πετάξετε. Θα σας χρειαστούν όταν θα φεύγετε νύχτα. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε, κύριε Υπουργέ. Στις μεταμφιέσεις εσείς είστε συνηθισμένος, κύριε Φωτήλα. Και δεν περίμενα να χρησιμοποιήσετε αυτό το άθλιο γεγονός και την άθλια επιλογή των καναλαρχών να στείλουν ανθρώπους μεταμφιεσμένους με περούκες για να με ακολουθούν στη Νέα Υόρκη για να κάνετε φθηνή αντιπολίτευση. Δεν κάνατε κριτική όμως στους καναλάρχες. Καμία. Ήρθατε εδώ να αστειευτείτε ότι θα πάρουμε εμείς την περούκα για να φύγουμε. Ντροπή επιτέλους. Μου κάνατε ερωτήσεις όλο τον προηγούμενο καιρό ότι είναι χαμηλό το τίμημα και χαμηλή η τιμή εκκίνησης. Βγαίνει αυτό το αστρονομικό ποσό και αντί να βάλετε όλη πλάτη για να εισπραχθεί και κάντε μας και κριτική για το που θα μοιραστεί. Προς Θεού. Ερχόμαστε εδώ και αντί για κοινοβουλευτικό έλεγχο ακούμε ξυπνάδες.